μοντέλο φαίνεται, Κατερίνα, ότι βρήκε τη νέα του επαγγελματική στέγη. Μόνο εδώ, μόνο στο Φτιάξε Καφέ, έχουμε αποκλειστικά το εξής. Ακούτε, Δημήτρης, από εδώ, από εδώ, βεβαίως από εδώ, γιατί να μην το πούμε. Ο Δημήτρης χθες ήταν στο Sky και είναι ένα βήμα πριν υπογράψει το συμβόλαιό του με τον σταθμό του Φαλήρου. Ωραία. Για ποια εκπομπή? Για ποια εκπομπή. Λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας και το ρεπορτάζ, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου θα είναι ο συμπαρουσιαστής της Ντορέτας Παπαδημητρίου στο Κάνε Παζάρι. Δύο λεπτά. Oh, no. Είναι, είναι λίγο βόμβα αυτό. Η Ντορέτα το ξέρει ότι θα τη βάλει να συμπαρουσιαστεί. Το μαθαίνει από εδώ. Καλημέρα, Ντορέτα. Η αντίδραση μια παρουσιάστρια. Η Ντορέτα προφανώς δεν το ξέρει και θα σου πω γιατί. Χθες κάνανε γύρισμα για το Κάνε Παζάρι. Ήταν μαζί και κάναν γύρισμα. Με συγχωρείς. Άρα, επίσημα αυτή τη στιγμή, χθες έγινε γύρισμα. Επίσημα. Αυτό το γνωρίζω εγώ. Ναι. Το μεταφέρουμε ως πρώτη φορά αποκλειστικά. Ωραία, στον αέρα της εκπομπής. Αυτό. Δηλαδή, χθες παρουσίαζαν το Μεγάλο Παζάρι ο Αλεξάνδρου με την Ντορέτα. Κάναν γύρισμα. Αυτό έμαθα. Εγώ κάνα γύρισμα και λέω, παιδιά, τι γύρισμα. Θα είναι ο συμπαρουσιαστής. Σου λέω ακριβώς τα λόγια της πηγής. Άρα, η Ντορέτα δεν θα είναι μόνη. Θα είναι ο συμπαρουσιαστής της. Το Κάνε Παζάρι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση σε αυτό. Ναι. Λοιπόν, συμπαρουσιαστής. Να το ξεκαθαρίσουμε. Μήπως είναι Ζόγκ. Θα είναι 50. Ο Αλεξάνδρου και Ζόγκ. Είναι ωραίο Ζόγκ. Ακριβώς. Το όμορφο. Λοιπόν, θα είναι 50-50, δηλαδή όπως βλέπουμε το Φώτη με τη Μαρία, ή θα είναι η κεντρική παρουσιάστρια η Ντορέτα και στα υπόλοιπα, δεν ξέρω εγώ τι, μέσα στο παιχνίδι θα πετάγεται εκεί ο Δημήτρης. Κοίταξε να δεις. Όσο αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί ρόλοι. Είναι η Ντορέτα και ο Δημήτρης. Άμα θα είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι, δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί ώστε να μοιραστούν πολλοί οι ρόλοι. Αλλά η Ντορέτα. Ναι. Θα είναι, ας πούμε, σαφώς και η Ντορέτα θα είναι η κεντρική παρουσιάστρια και έχει και ένα ρόλο συμπαρουσίασης ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Πλάκα κάνω. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι ένα πολύ ωραίο αγόρι. Είναι ένα αγόρι που αρέσει στις γυναίκες. Έχει τον γκέλ του. Έχει την πέρασή του. Γιατί όχι, εμένα θα μου αρέσει. Και βρήκε και την τηλεοπτική εμπειρία. Νομίζω ότι μπορεί να δώσει κάτι. Για την τηλεοπτική εμπειρία, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τρελάνε. Να παίξει με την Ελένη Μενεγάκη. Με την Ελένη Μενεγάκη στο πάνελ. Περίμενε. Και στην Κύπρο έχει κάνει εκπομπές. Έχει μια αρέσει ο Δημήτρης τηλεοπτικά. Δεν λέω ότι δεν αρέσει. Είναι πολύ ωραίο παιδί. Αλλά η δική μου ένσταση είναι πότε απέξει την τηλεοπτική εμπειρία. Τόσα χρόνια, 4 χρόνια είναι. Πόσα χρόνια είναι. Βάζουν καπέλο. Κοίτα, ήταν κάτι ευνίδιο το Σούπερ, δεν είναι τυχαίο. Η αλήθεια είναι ότι έγινε πολύ τελευταία στιγμή όλο αυτό. Συγγνώμη, το συγκεκριμένο κόνσεπτ όμως ήμασταν εδώ εμείς που λέγαμε ότι χρειάζεται ευστροφία, αντανακλαστικά, ατάκα και χιούμορ. Θεωρείτε ότι ο Δημήτρης ταιριάζει. Όχι, όχι. Αφού θεωρήσεις. Κι εγώ δεν. Απλά είπα τι χρειάζεται το σοου αυτό. Θέλω να σου πω λίγο κάτι. Αυτά που είπες, τα περισσότερα στοιχεία, λόγω εμπειρίας και λόγω επαγγέλματος ως ηθοποιός, τα έχει η Ντορέτα. Ο Δημήτρης καλύπτει ένα άλλο κενό. Για ο ένα θα κόβει, ο άλλο θα ράβει. Θα υπάρχει μια συνεργασία. Δηλαδή, Κατερίνα, τι έγινε. Όταν σκέφτεσαι ο ένα θα κόβει, ο άλλο θα ράβει, λε Ντορέτα Δημήτρης. Λε πια άνθρωποι μου έρχονται στο μυαλό. Αν ήταν πουλόπερ, θα είχε τρύπες πάνω.